Η Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου έχει οριστεί από τον ΟΠΕΚΑ ότι είναι η μέρα πληρωμής των δικαιούχων. Ωστόσο, υπήρξε μια επιπλοκή με την πληρωμή όλων όσων πληρώνονται μέσω ταχυδρομείου, διότι δεν εκτυπώθηκαν οι επιταγές των δικαιούχων λόγω προβλήματος στο κεντρικό περιφερειακό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Η διαδικασία γίνεται κανονικά τόσο στις τράπεζες όσο και στα ταχυδρομεία. Η μέρα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου είναι η μέρα η οποία έχει ανακοινωθεί από τον ΟΠΕΚΑ ότι θα γίνονται οι πληρωμές των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων, τα οποία δίνονται πλέον μέσω του ΟΠΕΚΑ. Παρόλο που στις τράπεζες η διαδικασία γίνεται κανονικά και από τα ΚΙΣΕ των ταχυδρομείων σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, παρατηρήθηκε το γεγονός, το οποίο μας λυπεί και μας στεναχωράει παράλληλα, το ότι οι ταχυδρόμοι, λόγω ότι δεν μπόρεσαν να εκδοθούν, να εκτυπωθούν οι επιταγές, οι προσωπικές επιταγές του κάθε δικαιούχου, που οι ταχυδρόμοι πηγαίνουν στα σπίτια τους και τους δίνουν τα χρήματα αυτοπροσώπως, δεν έχουν την δυνατότητα αυτή, γιατί αυτές οι επιταγές δεν εκτυπώθηκαν λόγω προβλήματος του κεντρικού περιφερειακού καταστήματος που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι για όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, για την Κεντρική Μακεδονία και την Δυτική Μακεδονία, από όπου έχουμε πληροφορηθεί μέσω των συναδέρφων αυτών των ομοσπονδιών. Οι δικαιούχοι που είναι άτομα με βαριές αναπηρίες ή ηλικιωμένοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο ταχυδρομείο να λάβουν τα χρήματά τους, πρόκειται να πληρωθούν την Τρίτη ή την Τετάρτη, ενώ πολλοί από εκείνους περίμεναν τα χρήματά τους για να περάσουν το τριήμερο. Το πρόβλημα είναι υπαρκτό αυτή τη στιγμή. Οι ταχυδρόμοι δεν έχουν χρήματα για να δώσουν στα μέλη μας τα οποία είναι στα σπίτια τους, και αναφερόμαστε σε άτομα με βαριές αναπηρίες, σε ηλικιωμένους που δεν έχουν τη δυνατότητα να κατεβαίνουν στο κατάστημα το κεντρικό των ταχυδρομείων για να εισπράττουν τα ποσά αυτά, και δυστυχώς και οι ταχυδρόμοι μπαίνουν στη διαδικασία να ακούσουν τα παράπονα αυτά από τους ανθρώπους που περίμεναν τα χρήματά τους. Έχουμε παράπονα μελών μας που περίμεναν αυτά τα χρήματα ούτως ώστε Σαββατοκύριακο και Δευτέρα να πάρουν τα αναλώσιμά τους, να πάρουν τα φάρμακά τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν βάσει των προβλημάτων των οποίων αντιμετωπίζουν. Και αυτή τη στιγμή η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι τα χρήματα αυτά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα δοθούν Τρίτη με Τετάρτη της ερχόμενης εβδομάδας. Την εποχή που όλα γίνονται ηλεκτρονικά και άμεσα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τονίζει ο πρόεδρος Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σμάραγδος Κρεμίδας. Είναι ένα γεγονός που δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε εποχές που όλα λύνονται με ένα πάτημα ενός κουμπιού. Θα έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη και η εναλλακτική λύση, προκειμένου τα χρήματα αυτά να μην καθυστερούνται. Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα προβεί και εκείνη σε διαμαρτυρία προς τα ΕΛΤΑ, τα κεντρικά ΕΛΤΑ της χώρας, γιατί η Αθήνα ανέλαβε να κάνει τη διαδικασία της εκτύπωσης των επιταγών αυτών και δεν μπόρεσε να την πραγματοποιήσει, λόγω ότι τα μηχανήματά τους είχαν κάποιο πρόβλημα. Στις εποχές που ζούμε, νομίζω ότι είναι αστείες αυτές οι δικαιολογίες, και άνθρωποι που έχουν ανάγκη την καταβολή των προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων να περιμένουν να πληρωθούν, και αυτό να παρατηρούν τελικά ότι δεν είναι εφικτό να γίνει την συγκεκριμένη ημερομηνία που η πολιτεία έχει ορίσει τέλος του μήνα να μοιράζονται τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία. Επαναλαμβάνω ότι είναι η διαδικασία που οφείλουν να την κάνουν με τα ταχυδρομεία, με τους ταχυδρόμους τους προσωπικά κατοίκων των ατόμων που επιθυμούν να τα παίρνουν στο σπίτι. Και αυτοί καταλαβαίνετε ότι είναι οι περισσότερο ευάλωτοι κοινωνικά, είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα κινητικό, είναι κατάκητοι, είναι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας.